Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Mystery Place Project. Place Project. Το λένε Χόια Μπάτσου και είναι το πιο τρομακτικό δάσος του κόσμου που βρίσκεται στη Ρουμανία. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώς ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Πόσο τρομακτικό θα μπορούσε να είναι ένα δάσος? Σίγουρα πολλοί θα πείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα δάσος να σου προκαλεί φόβο. Κι όμως υπάρχει, και μάλιστα το κάστρο του Κόμι Δράκουλα δεν είναι τίποτα μπροστά του. Ο λόγος για το Χόια Μπάτσου, που βρίσκεται δυτικά της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Ρουμανίας, Κλούζνα Πόκα, και αποτελεί το πιο ανατριχιαστικό δάσος όχι μόνο της Ρουμανίας, αλλά και όλου του κόσμου. Γνωστό και ως τρίγωνο των Βερμούδων της Ρουμανίας, συγκαταλέγεται στα πιο τρομακτικά σημεία του κόσμου, λόγω της ασυνήθιστης δραστηριότητας που έχει αναφερθεί σε αυτό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έχουν εξαφανιστεί διάφορα αντικείμενα μέσα στο συγκεκριμένο δάσος, ακόμα και άνθρωποι, ενώ λαμβάνουν χώρα, όπως λένε, διάφορα ανεξήγητα ηλεκτρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα όλα αυτά να κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι το δάσος είναι μία πύλη που οδηγεί σε άλλη διάσταση. Pădurea Hoia Baciu este un loc misterios. Oamenii au mers în pădurea Hoia Baciu. Apparently this is supposed to be one, if not the worst, haunted forest in the world. Πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν μυστηριώδεις και τρομακτικές εμφανίσεις φαντασμάτων. Ανεξήγητες εμφανίσεις από όντα τα οποία έχουν φανεί σε φωτογραφίες, ενώ δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι την ώρα που είχαν τραβηχτεί οι φωτογραφίες. Επίσης, κατά τη δεκαετία του 1970 είχαν αναφερθεί εμφανίσεις UFO. Μάλιστα, οι επισκέπτες του δάσους αναφέρουν συχνά έντονα συναισθήματα άγχους και την αίσθηση ότι παρακολουθούνται συνεχώς. Αν νομίζετε όμως ότι το μυστήριο του δάσους περιορίζεται στις αλόκοτες οντότητες που ζουν σε αυτό ή στις ανεξήγητες εμφανίσεις, τότε κάνετε λάθος. Το δάσος το ίδιο είναι τόσο περίεργο που συνεχίζει να προβληματίζει τους επιστήμονες μέχρι και σήμερα. Οι κορμοί των δέντρων παίρνουν περίεργες κλίσεις, γέρνοντας ή γυρνώντας πάντα προς τη φορά των δικτών του ρολογιού. Κάτι που ωστόσο δεν εξηγείται με την επίδραση του ανέμου ή της κάλυψης από άλλα δέντρα. Είναι δηλαδή σαν τα λεπτά δέντρα αυτοβούλως να αρνούνται να αγγίξουν τον ουρανό, γιατί προτιμούν να αγγίζουν τους επισκέπτες που φοβισμένοι περνούν ανάμεσά τους. Δεκάδες οι θρύλοι που το ακολουθούν, με κάποιους από αυτούς να μοιάζουν πέρα για πέρα αληθινοί. Πιστεύετε λοιπόν ότι οι αγρότες της περιοχής σκοτώθηκαν στο δάσος πριν από εκατοντάδες χρόνια και τώρα η περιοχή είναι στοιχειωμένη από τα πνεύματά τους? Η ιστορία του συγκεκριμένου δάσους έγινε γνωστή το 1968, όταν ο τεχνικός του στρατού, Εμίλ Μπαρνέα, τράβηξε μία φωτογραφία στην οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, φαινόταν ένας δίσκος UFO νεωρείται πάνω από τα δέντρα. Αψηφώντας τους θρύλους, είχε πάει στο δάσος για πικνίκ με φίλους. Έχοντας απομακρυνθεί για να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά, αντίκρισε στον ουρανό ένα μεγάλο κυκλικό αντικείμενο που αιωρούνταν ελάχιστα μέτρα από το έδαφος. Χωρίς να καθυστερεί, άρπαξε τη φωτογραφική του μηχανή και αποθανάτησε τη στιγμή. Για όσους νομίζουν ότι ήταν απάτη ή ότι είχε να κερδίσει κάτι από αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως έχασε τη δουλειά του έπειτα από το περιστατικό αυτό, καθώς οι ανώτεροι του το θεώρησαν ίχνος τρέλας.
Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η φωτογραφία κρίθηκε ότι είναι από τις ελάχιστες του είδους που ήταν αυθεντικές. Ορισμένες από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του δάσους, που υποστηρίζουν την ύπαρξη μεταφυσικής και εξωγήινης δραστηριότητας στην περιοχή, ανήκουν στον καθηγητή βιολογίας Αλεξάνδρου Σιφτ. Ο συγκεκριμένος βιολόγος έχει μελετήσει τα φαινόμενα του φωτός και του μαγνητισμού που συμβαίνουν μέσα στο δάσος. Αυτή η μελέτη απέδωσε ένα πλούσιο αρχείο φωτογραφιών των φαινομένων, αλλά χάθηκε κάποιες μέρες μετά το θάνατο του βιολόγου το 1993. Οι λίγες αυτές φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν το 1995 στο βιβλίο «Φαινομένελε τελαπάντορε Χόια Μπάτσου», δηλαδή «Τα φαινόμενα από το δάσος Χόια Μπάτσου», από τον Αντριάν Πατρούτς, καθηγητή χημίας και φίλο του βιολόγου. Η τοπική λαογραφία που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων βοήθησε επίσης στη δημιουργία μιας άβρας μυστηρίου γύρω από το δάσος. Το δάσος πήρε, όπως λένε, το όνομά του από ένα βοσκό που εξαφανίστηκε στην περιοχή με ένα κοπάδι με 200 πρόβατα. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρέλους της περιοχής μιλάει για ένα κορίτσι που χάθηκε και αυτό στο δάσος χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Πέρασαν 5 χρόνια με την οικογένεια του παιδιού να έχει χάσει πλέον κάθε ελπίδα ότι θα το έβλεπαν ξανά ζωντανό. Αλλά έκαναν λάθος. Το κορίτσι έκανε την εμφάνισή του έπειτα από χρόνια, αφήνοντας άφωνη την κοινότητά της. Αυτό που τους προξένησε μεγαλύτερη έκπληξη όμως ήταν πως το κορίτσι ήταν ακριβώς όπως τη μέρα που χάθηκε, σαν να είχε παγώσει στο χρόνο. Φόραγε τα ίδια ρούχα και δεν έμοιαζε να έχει μεγαλώσει ούτε μία μέρα. Όταν ρωτήθηκε πού βρισκόταν όλο αυτό το καιρό, τους απάντησε ότι δεν είχε ιδέα. Είχε χάσει κάθε ανάμνηση από τη στιγμή της εξαφάνισής της. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν κοντά στο δάσος φοβούνται να πάνε σε αυτό, λόγω των ιστοριών και των θρύλων που έχουν ακουστεί. Πιστεύουν μάλιστα ότι όσοι επισκεφτούν την περιοχή δεν θα επιστρέψουν ποτέ πίσω στο σπίτι τους. Πολλοί από τους ντόπιους που είχαν το θάρρος να μπουν στο δάσος παραπονέθηκαν αργότερα για σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων εξανθημάτων, ναυτίας, εμετού, ημικρανιών, εγκαυμάτων, εκδορών, άγχους και άλλων ασυνήθιστων αισθήσεων. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που το επισκέπτονται και επιστρέφουν από αυτό εντελώς άθικτοι, λέγοντας ότι είναι απλώς ένα ωραίο μέρος για μία βόλτα. Το πιο παράδοξο και ακόμα ανεξήγητο γεγονός συμβαίνει σε μία περιοχή του δάσους που ονομάζεται Dead Zone ή The Clearing. Πρόκειται για μία σχεδόν τέλεια κυκλική περιοχή στη μέση του δάσους, στην οποία δεν φυτρώνει τίποτα. Κανένα δέντρο ή λουλούδι δεν αναπτύσσεται εκεί. Πολλές επιστημονικές ομάδες υπέθεσαν πως ευθυνόταν ίσως η διαφορά στα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους ή στα επίπεδα ραδιενέργειας. Τα αποτελέσματα όμως δεν έδειξαν τίποτα τέτοιο. Η ανάλυση του χώματος από το δάσος και από το κέντρο του φαινομένου ήταν παρόμοια. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να εξηγήσει το λόγο απουσίας βλάστησης στο σημείο αυτό. Πολλοί πιστεύουν πως ακριβώς αυτό είναι το σημείο που υπάρχει η πύλη για τις άλλες διαστάσεις. Η εμπειρία της εξερεύνησης του μυστηρίου του δάσους προσφέρεται μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις από διάφορες τοπικές εταιρείες για όσους θέλουν να ανακαλύψουν και οι ίδιοι, αν πράγματι πρόκειται για το πιο ανατριχιαστικό σημείο στη Ρουμανία. Τα τελευταία χρόνια, στο πάρκο που βρίσκεται στο δάσος έχει προσθεθεί χώρος για ποδηλασία, αλλά και για άλλα αθλήματα, όπως paintball, airsoft και τοξοβολία. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει.
Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!